Υποψήφια για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μια νέα και όμορφη γυναίκα. Καλώς ήρθατε, κυρία Αποστολάκη. Σας ευχαριστώ. Μπήκατε δυνατά. Διεκδικείτε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και επειδή έχετε συνδέσει αυτή την εκλογή, αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που κατεβήκατε, όπως έχετε δηλώσει, με την επάνωδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Μια και μιλούσαμε και για Πρωθυπουργία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν μια νέα γυναίκα είναι έτοιμη να γίνει και Πρωθυπουργός. Κυρία Πετούρη, ανήκω σε εκείνα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διαχειρίστηκαν το εκλογικό αποτέλεσμα το να βράδυ των ευρωεκλογών με νομίζω μεγάλη νυφαλιότητα και με ψυχραιμία. Πιστεύω ότι πάντοτε το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει κανείς να το βλέπει με μια μεγάλη απόσταση. Και δεν ήμουν ανάμεσα σε εκείνα τα στελέχη που μίλησαν για αλλαγή ηγεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ούτε δημοσίως ούτε ιδιωτικός. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό δημιουργήθηκε ως μια de facto πλέον εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης αποφάσισε να σηκώσει το γάντι, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, και να προκηρύξει εκλογές ισοκομματικές στις 6 Οκτωβρίου. Άρα με βάση αυτή την πραγματικότητα, η απόφασή μου υπαγορεύτηκε από την ευθύνη να συμβάλλω σε έναν, κατά την άποψή μου, αναγκαίο στόχο. Αναγκαίο όχι για τις μικροκομματικές επιδιώξεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά έναν αναγκαίο στόχο για τη χώρα. Να γίνει δηλαδή και στην Ελλάδα αυτό το οποίο παρουσιάσατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας, αυτό που έζησε και ζει η Βρετανία αυτή τη στιγμή με την επάνωδο των εργατικών 14 χρόνια μετά την τελευταία κυβέρνησή τους. Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή σελίδας είναι μια κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα για τη χώρα και τους πολίτες. Δεν αφορά τις κομματικές επιδιώξεις του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η διακυβέρνηση της χώρας 5 χρόνια τώρα από τον κύριο Μητσοτάκη που υποδίεται τον κεντρό είναι μια καθεστωτική διακυβέρνηση από μια δεξιά κυβέρνηση που αυξάνει δραματικά τις ανισότητες και αυξάνει επίσης δραματικά την απόσταση ανάμεσα στους κερδισμένους και τους χαμένους, οδηγώντας εκτεταμένα τμήματα της κοινωνίας σε αποκλεισμό και ανυμπόρια. Άρα είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει εκείνος ο φορέας που πλειοψηφικά θα μπορέσει να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα και αυτός ο φορέας πρέπει να είναι ένας προοδευτικός φορέας. Και όπως φάνηκε, και όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ενώ υπάρχει ένας μεγάλος ιτημένος και μια απόφαση των πολιτών να ζητήσουν πολιτική αλλαγή, δεν υπάρχει φορέας για να υποδεχτεί αυτό το αίτημα. Αυτή λοιπόν είναι η κινητήρια, αν θέλετε, βάση της απόφασής μου και σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας. Και σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας, κοιτάξτε, υπάρχει μία μορφή απάντησης που ξεκινά από το βιογραφικό μου, την οποία δεν θα την αποφύγω. Θέλω όμως πριν πω αυτό, το οποίο είναι λίγο αυτοαναφορικό, να μιλήσω για αυτό που εγώ αισθάνομαι ως εκ των όνου καν ευθύνη καθενός και καθεμιάς που αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν μπορώ να αισθανθώ ότι υπάρχει ένα στέλεχος το οποίο αναμετράται εσωτερικά με τον εαυτό του και αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη απέναντι στον κόσμο της παράταξης και δεν αισθάνεται έτοιμος να υπηρετήσει τις ανάγκες του. Άρα αυτή είναι η βασική μου απάντηση στο ότι οποιοδήποτε αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη οφείλει να είναι έτοιμος και σε ό,τι με αφορά, παρότι μου είναι έτσι λίγο άβολο να μιλώ για μένα, θέλω να σας πω ότι έχω μια μακρά κοινοβουλευτική παρουσία, ότι έχω συμμετοχή σε και υπουργικά. Σε κυβερνητική, κυβερνητική θετία. Έχω κυβερνητική θετία, έχω συμμετοχή. Και μάλιστα πολύ μικρή τότε. Έχω συμμετοχή στα ανώτατα πολιτικά καθοδηγητικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ λειτουργούσε με έναν τρόπο πολύ πειθαρχημένο και συλλογικό, δηλαδή εκτελεστικό γραφείο με 11 πρόσωπα, πολύ ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, μέσα από τα οποία άντλησα πολύ χρήσιμη εμπειρία. Και όλα αυτά είναι για μένα μια μεγάλη περιουσία. Κυρία Αποστολάκη, μιλήσατε για την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας. Η αλλαγή της σελίδας αυτή δεν μπορεί να γίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ακούστε, όπως σας είπα, ετέθη ένα θέμα ηγεσίας με έναν τρόπο στον οποίο δεν είχα μία συμμετοχή. Το ίδιο άκουμψο, βράδυ των εκλογών. Το θεωρείτε άκουμψο, διαφωνείτε με τον τρόπο που είστε. Δεν τον ακολούθησα, άρα αυτό από μόνο του σημαίνει νομίζω πολλά πράγματα για τη δική μου θέση. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο στο οποίο νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να πιστώσουμε ότι κατοχύρωσε για το ΠΑΣΟΚ τη στρατηγική της αυτονομίας. Απέναντι σε πολλούς που προσπαθούσαν να μονιμοποιήσουν το χαρακτήρα του μικρού χρήσιμου εταίρου. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαδίζει με τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, με την ταυτότητά του, με τα ιδρυτικά του χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια πως σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Υπό την έννοια όχι μόνο του ότι δεν επετεύχθη ο στόχος της δεύτερης θέσης, τον οποίο πολύ σωστά έθεσε κατά την άποψή μου, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μια πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί. Μια πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εκείνα τα φόντα ώστε με πλειοψηφικό τρόπο ως προοδευτικός πόλος να γίνει η εναλλακτική λύση για τη χώρα, ενώ κατά την άποψή μου το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι όριμο. Άρα αυτή νομίζω, αυτό είναι το διακύβευμα της δικής μου υποψηφιότητας, να μπορέσουμε να πείσουμε ότι ναι, μπορούμε. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί, αλλά φάνηκε ότι και το δεύτερο κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επίσης υπολείπεται μακράν μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχασε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό. Γι' αυτό το λόγο, οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι το μήνυμα των ευρωεκλογών σε ό,τι αφορά τα κόμματα της κεντροαριστεράς είναι ότι δεν μπορεί κανείς μόνος του. Εσείς, αν εκλεγείτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ποια πολιτική θα ακολουθήσετε στο ζήτημα της κεντροαριστεράς, της συνεργασίας των δύο κομμάτων, βάζω εδώ ένα ερωτηματικό, και μέχρι πού σκοπεύετε να το φτάσετε? Σκοπεύετε να πάτε μέχρι και κοινή κάθοδο στις επόμενες εκλογές, σε κοινή κάθοδο? Κυρία Πετούρη, έχουμε ένα αποτέλεσμα στο οποίο εκτός από την ηχηρή μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, που δεν τη στερεί μόνο το αλαζονικό επιχείρημα του 41%, αλλά είναι πραγματικά ένα νέο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και μια περαιτέρω υποχώρηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι απειροελάχιστη. Και πράγματι, εάν δει κανείς τα ποσοστά τους, θα έλεγε ότι η άθρησή τους οδηγεί σε μια ισορροπία με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο δρόμος για το να ξαναγεννήσει το ΠΑΣΟΚ ελπίδα ως φορέας πολιτικής αλλαγής στη χώρα έχει να κάνει με δύο συνιστώσεις. Η μία είναι οι καθαρές του θέσεις. Το καθαρό πολιτικό σχέδιο από το οποίο προκύπτει με ποιους είμαστε. Είναι καθαρές θέσεις. Αρκετές φορές κατηγορηθήκατε για θέσεις ναι μεν αλλά. Ναι, αυτό σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι βασική προϋπόθεση είναι οι καθαρές θέσεις από τις οποίες προκύπτει το με ποιους είμαστε και ποιους υπερασπιζόμαστε. Και πολλές φορές η ηχό των θέσεών μας ή ο τρόπος με τον οποίο οι θέσεις μας παρουσιάστηκαν δημιούργησαν μια μεγάλη σύγχυση. Και αυτό είχε να κάνει με μια κακή λειτουργία σε ό,τι αφορά τη συλλογικότητά μας, σε ό,τι αφορά το συντονισμό μας και σε ό,τι αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε θέσεις, ούτως ώστε να γίνονται, αν θέλετε, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ποιος θέλει αυτή την κακή λειτουργία, κατά τη γνώμη? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συλλογικής λειτουργίας, θα πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια πολύ ισχυρή αυτοκριτική. Εγώ έκανα μια παρουσίαση στο Πολιτικό Συμβούλιο και πρότεινα ένα εντελώς διαφορετικό εναλλακτικό μοντέλο λειτουργίας, που παρέπεμπε σε ολιγομελές κεντρικό όργανο, το οποίο συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα, που παρέπεμπε σε ένα επιτελείο συμβούλων γύρω από τον πρόεδρο και τους τομείς του παραγωγής πολιτικής του κόμματος, που παρέπεμπε σε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μια καθοδήγηση και μια νομιμοποίηση στις πολιτικές αποφάσεις και δεν συγκρούεται παραμονές ψήφισης πολύ κρίσιμων νομοσχεδίων, στέλνοντας μηνύματα παραφωνιών και ενδεχομένως και ενός μικρού χάους. Αναφέρεστε στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Ναι, και σε άλλα νομοσχέδια στα οποία δεν υπήρχε έτσι μια καθαρή, αν θέλετε, σαφής
συντονισμένη λειτουργία. Άρα, νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτό το καθαρό μήνυμα από το οποίο προκύπτει με ποιους είμαστε και ποιους υπερασπιζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και αυτό που είναι, αν θέλετε, η ταυτότητα του ελπιδοφόρου Πασόκ, που είναι οι πλατιές, οι ευρείες κοινωνικές συμμαχίες. Όσες φορές το πέτυχε αυτό το Πασόκ, άλλαξε τη χώρα μέσα από την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κατά την άποψή μου, συμφωνίες μεταξύ ηγεσιών, συμφωνίες μεταξύ στελεχών και τέτοιου είδους αθροίσματα με πάρα πολύ προβληματικό αποτέλεσμα. Άρα, αν είναι να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αν είστε υπέρ αυτής της πολιτικής άποψης ως αναγκαιότητα που προκύπτει πλέον από το μήνυμα της κάλπης, πώς θα το κάνετε? Τα κόμματα, κυρία Πετούρη, έχουν την αυτονομία τους. Και το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και τα δύο κόμματα αυτά είναι διψήφια, είναι, αν θέλετε, μία εντολή αυτονομίας. Δεν είναι μία εντολή αυτοδιάλυσης. Η συνεργασία θεωρείτε ότι απομειώνει την αυτονομία του κάθε κόμματος? Όταν εννοείται συνεργασία, τι εννοείται συνεργασία? Συνεργασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δράσης, μα υπήρξε συνεργασία. Ναι. Για παράδειγμα, πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγμα η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας ή ακόμα και η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη, είχε σαν συνέπεια να ακολουθήσει και η αντίστοιχη πρόταση. Άρα, στις επόμενες εκλογές, για να γίνει, να κάνω πιο σαφές το ερώτημά μου, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο καθένας μόνος του τον κύριο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία? Η στόχευση του ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, δεν είναι συμμαχίες με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι συμμαχίες με την κοινωνία, με ψηφοφόρους άλλων κομμάτων ή κυρίως με ψηφοφόρους που δεν ψηφίζουν. Και μέσα άρα από να προσελκύσετε, λέτε, ψηφοφόρους άλλων κομμάτων. Άρα να πείσουμε. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Άρα να πείσουμε, σας είπα, είναι άλλο η συνεργασία στο επίπεδο της Βουλής και είναι άλλο η κοινοβουλευτική συνεργασία. Εγώ υποστηρίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο βασικός πυλώνας, όπως το έχει κάνει στο παρελθόν, σε όλη του την πορεία, με επιτυχία σε εκείνες τις περιόδους που άλλαξε τη χώρα και μπορεί μέσα από ένα καθαρό μήνυμα που προσελκύει ψηφοφόρους, γιατί αισθάνονται ότι παίρνουν ελπίδα και λύση για τα προβλήματά τους. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να το ξανακάνει αυτό, ιδιαίτερα αν δούμε την μετεξέλιξη σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά ένα κόμμα με εντελώς προσωποπαγή χαρακτηριστικά και με μεγάλες εσωτερικές συγκρούσεις. Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πολύ.